centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Βαργό, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Εάν εμείς εδώ στην Καλλιθέα και σε όλη την Καστοριά τρομάξαμε με αυτό που ακούσαμε, δεν ξέρω αν μπορείτε να περιγράψετε με λόγια αυτό που ζήσατε εσείς που είστε σχεδόν κολλητά με το Τσάμις. Η εισαγωγή σας είναι, μου δίνει πάσα να πω αυτό πραγματικά που ξεκινήσατε να λέτε. Δεν περιγράφετε με λόγια αυτό το οποίο συνέβη εχθές το βράδυ. Αυτό το πράγμα που συνέβη, κύριε Νατσούλη, εχθές το βράδυ ήταν φρικιαστικό. Ξαφνικά, περί της μία η ώρα της νύχτας, ναι, ευτυχώς έβλεπα τηλεόραση εκείνη τη στιγμή, ακούστηκε μία τεράστια έκρηξη και το κτίριο, το σπίτι μας που βρίσκεται στα 100 μέτρα από εκεί, σύστηκε στη θέμελα. Σύστηκε στη θέμελα, νόμισα ότι κάποιο χέρι προσπαθούσε να το ξεριζώσει. Το οστικό κύμα ήταν τόσο φοβερό, δηλαδή. Ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Έπαθε ζημιές και το δικό σας σπίτι, μήπως, κύριε Βέργο, από όλο αυτό που συνέβη? Τζάμια, όχι, δεν ξέρω, κάτι άλλο? Όχι, ευτυχώς δεν έπαθε ζημιά το δικό μας το σπίτι. Βέβαια, υπάρχει ακόμα ένα σπίτι το οποίο είναι πιο εγκύτερο του ξενοδοχείου και εκείνο δεν έχει πάθει ζημιά. Μάλιστα. Είμαι ακόμα ταραγμένος πάρα πολύ. Καταλαβαίνω, γιατί είναι και η ησυχία της νύχτας. Τότε που και ο οργανισμός ηρεμεί, ξαφνικά μία και τη νύχτα να νιώσεις δίπλα σου ότι, και χωρίς να ξέρεις τι ακριβώς είναι αυτό. Μα κάλεσα την αστυνομία το βράδυ, μόλις έγινε το συγκεκριμένο ατύχημα, δυστύχημα. Και δεν ήξεραν οι άνθρωποι, μου λένε στην αστυνομία ότι κουνηθήκαμε κι εμείς και δεν ξέρουμε, λέει, από τι και από πού. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτι, λέει, από εσάς εκεί. Βλέπω ότι κατευθείαν έφτασε η πυροσβεστική, τα παιδιά κατευθείαν, και σταμάτησαν δίπλα στο ξενοδοχείο. Πήρα το αυτοκίνητό μου και πετάχτηκα κι εγώ δίπλα να δω τι γίνεται και δεν πίστευαν τα μάτια μου το θέαμα που αντίκρισα. Έχει εξαφανιστεί από το χάρτη ένα κτίριο τόσο μεγάλο, το οποίο προφανώς η έκρηξη ήταν σε τέτοιο σημείο του κτιρίου, που δημιούργησε πρόβλημα στη στατικότητά του με αποτέλεσμα να καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτο. Το ευτύχημα είναι ότι δεν δούλευε το ξενοδοχείο. Φαντάζεστε τι θα γινόταν εάν ήταν γεμάτο με κόσμο? Πραγματικά εκεί δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πραγματικά τι θα λέγαμε σήμερα. Αλλά και μόνο που έχουμε αυτό το περιστατικό, λέμε εδώ, και το είπα νωρίτερα, ξεπερνάει η πραγματικότητα τη φαντασία. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να ζήσουμε στην Καστοριά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που όμοιά της, από ό,τι πρόσεξα και που έριξα μια ματιά, δεν έχουμε στην Ελλάδα ξανά, κύριε Βέργο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχει καταγραφεί στην Ελλάδα τέτοιο. Βλέπουμε σε Ινδίες και σε Μπαγκλαντές που τα κτίρια τους έχουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Γίνεται ένας έστω και ελάχιστο σεισμός και καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα και δυστυχώς τα σωστικά συνεργεία τρέχουν να βγάλουν όποιο επιζώντα μπορέσουν μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο είναι των 72 ώρων που κάποιος άνθρωπος μπορεί να ζήσει αν μη τι άλλο, και πανηγυρίζουν να βγάζουν έναν επιζών μέσα από τα συντρίμια. Εδώ πέρα αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή μέσα στη νύχτα αυτή η τρομακτική έκρηξη, δηλαδή δεν έχω ξανακούσει. Και πόλη μας, άντρες, είμαστε στο στρατό, έχουμε πάει, βολές έχουμε κάνει. Έχουμε ακούσει διάφορους θορύβους. Έχετε δίκιο που το λέτε, γιατί όπως το ακούσαμε και εμείς εδώ, που το ακούσαμε πραγματικά πάρα πολύ δυνατά στην Καλλιθέα, ήταν μια έκρηξη την οποία σαν ηχόχρωμα δεν την είχαμε ξανά στα αυτιά μας. Να έχουμε κάτι αντίστοιχο παράδειγμα. Ήταν πολύ περίεργος ο ήχος. Έτσι, ήταν βαθύς και είχε και κάποια διάρκεια αφού ταλαντεύτηκε, μιλάμε, το σπίτι μας κουνήθηκε, ήταν σαν ένα χέρι να προσπάθησε να το ξεριζώσει. Κυριολεκτικά σαν σεισμός. Κύριε Βεργό, έγινε μία έκρηξη ή έγιναν διαδοχικές εκρήξεις? Τι καταλαβαίνατε? Εγώ κατάλαβα ότι έγινε μία δυνατή, αλλά ακολούθησαν και μερικές μικρές, αλλά οι οποίες ήταν σε σχέση με την μεγάλη
μία αξιολογήση. Άρα η πρώτη ήταν η δυνατή, έτσι. Ναι, η πρώτη ήταν η δυνατή. Ακολούθησαν και άλλες μικρότερης έντασης, αλλά έγιναν και άλλες εκρήξεις. Ναι, ναι. Αυτό, γιατί δεν είχε έρθει τότε ως εκείνη τη στιγμή κανένας. Μετά, βέβαια, μαζεύτηκε, ήρθε ναι. ο κύριος αντιδήμαρχος εκεί, ο κύριος Τσανούσας, ήρθε ναι. η αστυνομία, ήρθε η ασφάλεια, ο κύριος έξαρχος, μαζεύτηκε αρκετός κόσμος και η αστυνομία φυσικά, και συγγνώμη, η πυροσβεστική φυσικά είπε να απομακρυνθούμε από το ναι. χώρο, διότι... Αποκλείστηκε εντάξει, και ο δρόμος νομίζω κάποια στιγμή. Ναι, μα είχε γεμίσει γυαλιά και ναι. μπάζα. Ναι. Δεν ήταν κάτι απλό, είχε γεμίσει γυαλιά και μπάζα το δρόμο. Έχουν εκτοξευτεί, θα λέγαμε, από το κτίριο, τούβλα, πέτρες, τσιμέντο, σε ακτίνα πολύ μεγάλη, έτσι. Μα αν δείτε στις ελεγχόμενες εκρήξεις, τους περιοίκους και τα κτίρια τα οποία βρίσκονται πέριξ του κτιρίου που πρόκειται να κατεδαφιστεί, τα εκενώνουν. Εδώ πέρα, σε εγκύτητα 100 μέτρων, δεν εκενώθηκε ναι. τίποτα. Έπεσε ένα τετραόροφο, τεράστιο κτίριο 80 κλινών. Ακριβώς. Και επειδή είστε συμπτωματικά, πρέπει να πούμε ότι είστε και μηχανολόγος μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε μια άποψη για το τι μπορεί να ρίξει αυτό το κτίριο πραγματικά. Τι μπορεί να ρίξει ένα τέτοιο κτίριο. Εντάξει, Κασίες, δεν πιστεύω ότι αυτό θα ερευνηθεί. Δεν μπορώ να κάνω σίγουρα. Δηλαδή, δεν θέλω να διακινδυνεύσω τίποτα να πω, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε, όπως αυτά τα είπατε, είμαστε τεχνοκράτες. Οπότε ναι. τα στοιχεία θα μιλήσουν. Και απλά ήταν μια έκρηξη η οποία σε ένα κτίριο, το οποίο όπως π.χ. μια κατοικία ή οτιδήποτε που είναι ένα απλό κτίριο, δεν συμβαίνει από μόνο. Γίνεται ένας πρώτος λόγος, να πούμε, και το βλέπουμε και στα ρεπορτάζ, γίνεται ένας πρώτος λόγος για πιθανότητα του αερίου. Δεξαμένη ήταν βέβαια έξω, δεν ξέρω αν υπήρχε εσωτερική ίσως διασπορά του αερίου, γιατί το κτίριο ήταν κλειστό και όταν ένα κτίριο είναι κλειστό και δεν λειτουργεί όπως και ένα σπίτι, κύριε Βέργο, τα προβλήματα, περισσότερα προβλήματα έχει ένα σπίτι ή ένα κτίριο όταν δεν κατοικείται παρά όταν κατοικείται, έτσι δεν είναι? Προσέξτε να δείτε, αυτό όπως το λέτε είναι για το θέμα του αερίου, συζητείτε έντονα. Ναι, συζητείτε, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε αν δεν το πει αρχικά η πυροσβεστική με τον έλεγχο που κάνει. Και να ξέρετε, δεν έκρηξη σε δεξαμενές πολύ σπάνια γίνεται. Μάλιστα. Συνήθως γίνεται η έκρηξη εκεί που υπάρχει διαρροή μετά τη Μάλιστα. δεξαμενή. Μάλιστα. Και φυσικά όλοι ξέρουμε πολύ καλά και από τα σπίτια μας, από τους λέβητες πετρελαίου, από τους λέβητες, τους έχουμε μέσα στα σπίτια μας, στα υπόγεια. Ναι, βεβαίως. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το καύσιμο φτάνει μέχρι εκεί. Μάλιστα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δηλαδή, αν υπήρχε κάποια διαρροή η οποία θα ήταν στο εσωτερικό του κτηρίου, θα ήταν στον υπόγειο, ισόγειο χώρο του, που θα είναι του λεβητοστασίου. Η δεξαμενή φυσικά δεν έπαθε τίποτα, αλλά δεν πάβει να έχει γίνει μια τέτοια τεράστια ζημία, έτσι. Έτσι. Και αν διαβάζω σωστά εδώ, γιατί υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Τσάμι στον Αντένα ότι οι εγκαταστάσεις με το υγραέριο είναι έξω από το κατάλημα, δεν έχουν πάθει κάτι, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρχε διαρροή εντός του ξενοδοχείου, που εδώ και ένα χρόνο λόγω του κορονοϊού φυσικά είναι κλειστό, έτσι. Ναι. Γι' αυτό γίνονται ακόμα και από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη υποθέσεις. Κανείς ακόμη δεν ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι η πυροσβεστική έχει την εμπειρία και θα βρει την άκρη του νήματος τι ακριβώς έγινε για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Κύριε Βέργο, εσείς μείνατε όλη τη νύχτα εκεί. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα, βγήκατε από το σπίτι, ταράχτηκε το σπίτι. Είναι πολύ χαρακτηριστική περιγραφή ότι ήταν σαν χέρια να κουνούσαν το σπίτι από τα θεμέλια. Πήγατε στο σημείο, πήγατε δίπλα να δείτε τι συμβαίνει. Μείνατε αρκετή ώρα όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί και όση ώρα ήσασταν, μπορείτε να μας περιγράψετε εικόνες? Μα καταρχήν, εγώ έφτασα μαζί με την πυροσβεστική. Ναι. Δεν έμεινα πολύ, πολύ ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, ναι. γιατί πάντοτε όταν κάποιος περίεργος, σε εισαγωγικά ακόμα και εγώ, βρίσκομαι εκεί, δυσκολεύω το έργο της πυροσβεστικής ναι. και δεν ξέρεις τι επεκτάσεις έχει το συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν υπήρχε μια διαρροή υγραερίου από τις δεξαμενές, οι οποίες υπήρχαν. Τι άλλο εκεί, μπορεί να συμβεί. Ακριβώς. Οπότε αποφάσισα να φύγω. Αλλά και φυσικά δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Με τίποτα. Διότι ήμασταν όλοι σε επιφυλακή, γιατί ναι. δεν ξέραμε τι μπορεί να συμβεί χειρότερο από Ενδυτικά. Αυτό το οποίο ήδη συνέβη. Βέβαια, χειρότερο αποκλείεται. Απλά λόγω της ποσότητας του υγραερίου ενδεχομένως ναι. να έχει παρουσιαστεί και άλλη μια έκρηξη, ίσως μεγαλύτερη. Ίσως τώρα πλέον, επειδή δεν υπήρχε το κτίριο, να ήταν πιο αισθητή, να μην κόψει σε εισαγωγικά το οστικό κύμα το κτίριο και να φτάσει πιο εύκολα στα γύρω κτίρια όπως το Λιμναίων, σε εμάς, το σπίτι μας ή οπουδήποτε αλλού. Οπότε ήμασταν σε επιφυλακή.
Η πυροσβεστική έφτασε αμέσως, τα παιδιά αμέσως πιάσαν δουλειά, δηλαδή αυτό που είδα. Μετά ήρθαν και άλλα οχήματα. Φυσικά ήρθε η αστυνομία, έκλεισε και το δρόμο εκεί, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Όλοι αφνιδιάστηκαν. Υπενθυμίζω για εσάς που δεν ακούσατε από την αρχή τον κύριο Βέργο. Ο κύριος Βέργος μένει δίπλα στο τσάμι, σε επαναλαμβάνω. Και ήταν ο άνθρωπος που ειδοποίησε και την αστυνομία, γιατί όλοι τότε ψάχνονταν να δουν. Γιατί ακούστηκε παντού, αλλά κανείς δεν ήξερε. Τι είναι αυτό που έχει συμβεί στην Καστοριά εκείνες τις πρώτες, τα πρώτα λεπτά αυτής της έκρηξης. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά είναι κάτι πραγματικά που μας έχει κυριολεκτικά συγκλονίσει όλους. Γιατί ήταν ένα ξενοδοχείο, κύριε Βεργό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που ουσιαστικά εκτείναξε τον μαζικό τουρισμό στην Καστοριά από δεκαετία του 80. Ήταν το πρώτο εμβληματικό μεγάλο ξενοδοχείο για την περιοχή μας, από το οποίο έχουν περάσει όλες οι προσωπικότητες που έχουν επισκεφτεί κατά καιρούς, από πρωθυπουργούς μέχρι δεν ξέρω τι άλλο, την περιοχή μας. Μα καταρχήν ήταν σε μια πολύ πλεονεκτική θέση, βέβαια, το οποίο είχε ανεγερθεί τότε, και ήταν με τα δεδομένα του τότε που χτίστηκε, ήταν ένα σύγχρονο ξενοδοχείο, το οποίο κοσμούσε και ήταν εμβληματικό για την πόλη μας. Έτσι, έμπαινε στην πόλη και πρώτα αυτό έβλεπες και μετά έβλεπες. Ήταν σήμα κατά τεθέν. Ακριβώς. Και μετά έβλεπες. Είναι αδιανόητο. Ακριβώς αυτό που λέτε, κύριε Βέργο. Σκεφτείτε τώρα, γιατί όλοι μας περνάμε κάθε μέρα από αυτόν τον δρόμο, κυριολεκτικά κάθε μέρα, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Και αυτό το πράγμα το βλέπαμε συνέχεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, από σήμερα που θα περνάμε, δεν θα βλέπουμε αυτό το κτίριο. Δηλαδή είναι απίστευτο για μας, ήταν, είχε ταυτιστεί ουσιαστικά με την περιοχή. Μα εχθές το βράδυ είχα συνομιλία με τον κύριο Τσανούσα, τον κύριο αντιδήμαρχο. Ναι. Και επειδή ξέρει ότι μένω δίπλα και από ενδιαφέρον ο κύριος Τσανούσας με κάλεσε, με πήρε στο τηλέφωνο. Ναι. Και μου είπε επί λέξη, δεν πιστεύω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Τι ζούμε, μου λέει. Αυτό ακριβώς είπε. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Αδιανόητο. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Αυτό το πράγμα τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί τρόπος, δεν ξέρω με τις ασφάλειες τι γίνεται. Βέβαια το ξενοδοχείο, να πούμε και το εξής, κύριε Βεργό. Τον τελευταίο χρόνο έκανε και εργασίες ανακαίνησης και στον εξωτερικό του χώρο, με καινούριο τρόπο για να μπαίνεις. Φαινόταν δηλαδή ότι πηγαίναμε για την συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα σε μια αναβάθμιση. Σωστά. Γινόντουσαν εργασίες, ναι, οι οποίες όμως. Δεν ξέρω αν είχαν κάποια σχέση με τα μηχανολογικά του ή οτιδήποτε. Ήταν καθαρά θέμα πρόσβασης, ναι, σε μια πιο ασφαλή πρόσβαση, καλοπισμού, ενδεχομένως αλλαγή. Προφανώς ο κύριος Τσάμις ήθελε, με αφορμή και τον κονόκι που ήταν κλειστό, να εξελίξει την επιχείρηση, να την αναβαθμίσει, και γι' αυτό γινόταν και τα έργα αναβάθμισης, φαντάζομαι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο κύριος Τσάμις είναι ένας πολύπειρος ξενοδόχος, ο οποίος γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Φυσικά. Βέβαια, αυτό που είπαμε προηγουμένως, και εγώ ελπίζω ο άνθρωπος να το έχει ασφαλισμένο, γιατί είναι μια τεράστια οικονομική καταστροφή αυτή που τον βρήκε, έτσι. Και μακάρι να είναι τουλάχιστον αυτό, γιατί ίσως βρει τη δύναμη και το κουράγιο να το ξαναφτιάξει από τις τάχτες του. Δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα βέβαια, και γιατί δεν είναι τόσο απλό όπως καταλαβαίνουμε. Το πρόβλημα τώρα δεν είναι να έχεις μόνο τη δύναμη. Ναι, ναι. Το πρόβλημα είναι να έχεις και άλλα πράγματα, τα οποία με τον καιρό, με τα χρόνια που περνάνε, αλλάζουν. Οι νομοθεσίες αλλάζουν, ναι, διάφορα πράγματα. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Ναι, τη δύναμη να έχεις, ακόμη και τα χρήματα να έχεις, δεν ξέρω, ακριβώς, είναι τόσο εύκολο πια να φτιάξει μια τέτοιου μεγέθους ξενοδοχειακή μονάδα. Ακριβώς, αυτό ακριβώς που λέτε. Να πω ότι παίρνει διαστάσεις, έχουμε δει και σε δίκτυα εκτός Ελλάδος, προσέξτε τι γίνεται, και εκτός Ελλάδος έχει φτάσει αυτή η είδηση. Μα δεν έχει καταγραφεί στα χρονικά, γκρεμίστηκε σαν τραπουλόχαρτο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ. Δηλαδή έχει αυτό το πρωινό, όπως δείχνουν και οι πρώτες εικόνες, και εδώ τώρα που είμαι και εγώ και βλέπω, ακόμη η περιοχή φλέγεται. Μα βγαίνει ένα μανιτάρι καπνού, το οποίο μου θυμίζει την ραδιενέργεια που εκλειόταν από το Τσερνομπίλ. Μπράβο. Είναι ακριβώς αυτή η εικόνα, η οποία είναι σοκαριστική για όσοι έχουμε ζήσει κιόλας, γιατί είμαι 50 χρονών και ότι έχουμε ζήσει το Τσερνομπίλ, ναι, τότε και το βλέπαμε, ναι, 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 στις τηλεοπτικές
οθόνες. Ίσως γι' αυτό έρχονται και ενισχύσεις της πυροσβεστικής. Μου είπαν από Κοζάνη βλέπουν κάποια πυροσβεστικά να έρχονται από το δρόμο, πως μας τηλεφώνησαν νωρίτερα. Ίσως λοιπόν έρχονται σίγουρα και κάποιες ενισχύσεις, γιατί το έργο εκεί φαντάζομαι ότι των πυροσβεστών όχι απλά δεν έχει τελειώσει, αλλά νομίζω ότι έχει πολλές ώρες ακόμη μπροστά του. Αυτό που έλεγα είναι το εξής, ότι αυτός ο καπνός δεν έχει μείνει κάτι άλλο να καεί. Ναι. Απλά πιστεύω και να είναι καλά και τα πανικά. Τι καίγεται τώρα εκεί? Ξύλα, ίσως από... Ξύλα από τη στέγη κλπ. Ναι. Απλά το θέμα είναι, εγώ ελπίζω τα παλικάρια μας της πυροσβεστικής να προσέξουν πάρα πολύ, γιατί θέλει ειδικό χειρισμό ακόμα και τα συγκεκριμένα τα μπάζα. Διότι έχουν τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, έχουν τα υγραέρια, έχουν. Γενικά θέλει χειρισμό σωστό. Και πιστεύω γι' αυτό. Μην γίνει κάτι περαιτέρω δηλαδή τώρα. Πραγματικά γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, το έργο της πυροσβεστικής. Ακόμη εκεί είναι τα πράγματα δύσκολα. Ναι, να μας φυλάξει ο Θεός δηλαδή. Να μας φυλάξει ο Θεός. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βεργό, που είστε μαζί μας. Γιατί είναι πολύτιμη η μαρτυρία σας. Δηλαδή είστε από τους ανθρώπους που ειδοποίησατε πρώτος τις αρχές το τι γίνεται, την αστυνομία κτλ. Είστε πρώτος που φτάσατε στο σημείο, γιατί είστε ακριβώς δίπλα. Μας περιγράψετε με έναν πραγματικά ανατριχιαστικό τρόπο το πώς το βιώσατε μέσα στην ησυχία της νύχτας, ακριβώς δίπλα στο σπίτι σας, αυτό το περιστατικό. Φαντάζομαι άλλο τέτοιο δεν θα ζήσετε στη ζωή σας και μακάρι να μην ζήσετε. Η κόρη μου είναι 12 χρονών και της είπα ότι από τη στιγμή που έζησες κορονοϊό, είδες και αυτό το πράγμα να συμβαίνει, της λέω, τα έχει ζήσει όλα. Τα γιατί εγώ ήρθα στα 50 μου χρόνια για να δω τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Εγώ οι σκέψεις μου, να τελειώσω, είναι με τον κύριο Γρηγόρη, γιατί έχουμε και προσωπική γνωριμία. Φυσικά. Και ποιος δεν, έχει με τον Γρηγόρη, έτσι. Ναι, και με τον Φώτη, τον ανιψιό του, τον Φώτη. Τους εύχομαι δύναμη. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο θύμα το οποίο να το έχουν και βάρος στη συνείδησή τους οι άνθρωποι. Να σκέφτονται και κάποιος άνθρωπος έχασε τη ζωή του εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, και πιστεύω ότι αν έχουν υγεία, που όλοι ευχόμαστε, θα καταφέρουν και άλλα πράγματα και δεν θα τους πισωγυρίσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βεργό. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.